Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστόλου. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές μας, και ευχαριστώ για τη δυνατότητα της συμμετοχής στην βραδινή σας εκπομπή, που ήδη αποτελεί ένα σημείο αναφοράς ιδιαίτερα στην πολιτική διαδικασία. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή θεωρούνται δύο πυλώνες, που είναι δύο παράγοντες πλούτου της χώρας. Πώς δεν τα έχουμε καταφέρει να καλύπτουμε ούτε τις ανάγκες της χώρας? Πάτε σε ένα μανάβικο, θα δείτε από Βενεζουέλα ντομάτες, από Αυστραλία, από την Αφρική, εισαγόμενα. Γιατί δεν μπορούμε να παράγουμε, εφόσον έχουμε ένα κλίμα που δεν το έχουμε? Όντως, είχαμε ένα έλλειμμα μεγάλο στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων. Θα έλεγα ότι ξεπερνούσε τα 2,5 δις πριν 2-3 χρόνια. Όχι, δεν θέλω σώνει και καλά να το συνδέσω με τη δική μας παρουσία, αλλά ήδη όμως το συγκεκριμένο έλλειμμα έχει πέσει κάτω από 600 εκατομμύρια. Μιλάμε για το 2016. Να σας πω, δεν είναι τόσο... Δεν έχει τόσο σχέση με την μείωση της κατανάλωσης, όσο με την αύξηση των εξαγωγών. Πραγματικά παρατηρήθηκε μια θεαματική άνοδος στις εξαγωγές, αρκεί να σας πω ότι φρούτα και λαχανικά το 2016 είχαμε εξαγωγές πάνω από 1,5 εκατομμύριο τόνους. Ρεκόρ. Περιοχές περίπου. Δεκαετίας. Από ποιες περιοχές περίπου? Κυπευτικά και φρούτα από όλη την Ελλάδα. Φρούτα, ας πούμε, από την Βόρεια Ελλάδα, ειδικά, ξέρετε, Ροδάκινο, Βερίκοκο κτλ. Μήλα, αχλάδια και ταυτόχρονα βεβαίως και λαχανικά, σε πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αυτά λοιπόν ήταν που συνετέλεσαν στο να μειωθεί. Οι τιμές εισαγόμενων, των εισαγόμενων, με σχέση με τις τιμές ελληνικές, είναι φθηνότερα ή ακριβότερα? Κοιτάξτε, έχουμε και πιο φθηνά, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γιατί έχουν πολύ μικρότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με αυτό που έχουμε εμείς εδώ. Παιδιάδες και θέμα. Έχουμε και ειδικά, θα έλεγα, στη ζωική παραγωγή, όπου έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, παρότι έχουμε μια ποιοτική υπόσταση στα προϊόντα μας αυτά πάρα πολύ υψηλή, και γι' αυτό είναι και περιζήτητα στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε όμως να καλύψουμε τις ανάγκες, την επάρκεια που έχουμε ανάγκη ως χώρα, και κυρίως αυτό οφείλεται στην στρεβλή ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας. Έχουμε 70% φυτική παραγωγή, λιγότερο από 30% ζωική παραγωγή, ενώ οι ανάγκες είναι εντελώς αντίστροφες. Γι' αυτό λοιπόν τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Ο προγραμματισμός σας, τι προβλέπει για την κάλυψη αυτό? Αυτό ακριβώς γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα που έχουμε ως βασικό σχέδιο να υπηρετήσουμε. Δίνουμε ένα ιδιαίτερο βάρος στην κτηνοτροφία, μάλιστα στην αιγοπροτοτροφία, η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί και διεθνώς και να καλύψει βεβαίως και ανάγκες. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι ενισχύουμε τον κλάδο αυτόν, μεταφέροντας δραστηριότητες της φυτικής παραγωγής προς την παραγωγή ζωοτροφών. Μυδική, τριφύλλη, αυτά που έχουμε ανάγκη δηλαδή για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ζωική παραγωγή. Εκεί είναι οι ζωοτροφές καλύπτουμε τις ανάγκες της χώρας? Όχι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μέχρι που χθες είχαμε εισαγωγή σόγιας, που είναι μια από τις πρωτεϊνούχες, πραγματικά, έτσι, ζωοτροφές πολύ σημαντικές. Και μιλάμε ότι ξοδεύαμε και γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη αυτό το πράγμα έχει μειωθεί, διότι υπάρχει μια στροφή προς πρωτεϊνούχες ζωοτροφές στην Ελλάδα παραγωγή, η οποία βεβαίως έχει αυξηθεί γιατί μεταφέραμε ένα μέρος των ενισχύσεων, είναι αυτές που λέμε εμείς συνδεδεμένες ενισχύσεις, προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων προϊόντων. Έχουμε τέτοια ευχέρεια μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ξέρετε, η διάρθρωση της γεωργίας έχει σχέση με τις ρήτρες και τους κανονισμούς της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεν μπορούμε κι εμείς να κινηθούμε σε απόλυτη ελευθερία, δεδομένου ότι η κοινή αγροτική πολιτική διέπεται αυτή την ώρα με
πάνω από το 55% των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε. Εάν δεν τους στηρούμε, τότε έχουμε τις γνωστές επιπτώσεις. Σε τι ποσό είναι οι επιδοτήσεις απέξω? Οι επιδοτήσεις περίπου Ισραήλ στον αγροτικό χώρο το χρόνο, γύρω στα 3,5-3,4 δις. Αυτά τα 2,5-2,6 είναι καθαρές ενισχύσεις που έχουν σχέση με την παραγωγή, με τα προϊόντα. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που λέμε επενδύσεις, αυτό που ονομάζουμε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Γιατί οπωσδήποτε. Σε προϊόντα πηγαίνουν κυρίως, κατευθύνονται κυρίως οι επιδοτήσεις? Εξακολουθεί να είναι το μπαμπάκι? Είναι ένα από τα προϊόντα το οποίο έχει ενισχύσεις. Το μπαμπάκι, το λάδι είναι προϊόντα τα οποία ενισχύονται. Βεβαίως και η κτηνοτροφία μας, ήδη η κτηνοτροφία παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι. Θα έλεγα ότι όλη σχεδόν η αγροτική δραστηριότητα, ανάλογα με το προϊόν, ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπάρχει, με τους κανονισμούς που υπάρχουν για κάθε προϊόν, υπάρχει μια κοινή οργάνωση αγοράς. Είναι πολύπλοκη η διαδικασία, αλλά όμως ο συσχετισμός πλέον μεταξύ πυλώνα πρώτου και πυλώνα δευτέρου πλέον οδεύει προς το να ενισχύεται περισσότερο ο πυλώνας ο δεύτερος, που έχει σχέση με επενδύσεις, έχει σχέση με ανάγκες που έχει ο χώρος για να εξυγχρονιστεί, για να προοδεύσει, και μειώνονται αυτές που αφορούν ιδιαίτερα τον πυλώνα τον πρώτο. Που... Ο προκάτοχός σας, ο κ. Καρασμάνης, έλεγε σε μια συζήτηση στο κύριο Δευτέρω της Βουλής ότι σας άφησε 6 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και σήμερα δεν έχουν φτάσει στα 20 δις. Όχι, άφησε. Απλώς ότι μετά το 2014, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 4,7 δις και συνολικά θα έλεγα μπορεί με την εθνική συμμετοχή και την ιδιωτική συμμετοχή να αναμοχλεύσει πόρους 6 δις. Δεν το άφησε, είναι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Απλά μας άφησε ένα πρόγραμμα το οποίο μας είχε επιστραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ήθελε διορθώσεις και παρεμβάσεις και καθυστερήσαμε μάλιστα εξαιτίας αυτών των αβλέψεων που υπήρχαν στο πρόγραμμα που είχε κατατεθεί και εγκρίθηκε το πρόγραμμα τέλος του 2015. Βεβαίως, έχουν λεφτά, δηλαδή. Αυτά τα δεν έχουν χαθεί λεφτά. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτά τα χρήματα είναι που έχουμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε μπροστά μας 6 χρόνια να το υλοποιήσουμε και για αυτή την ώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία προκήρυξης μέτρων το ένα μετά το άλλο, όπου προκηρύσουμε τα μέτρα με συγκεκριμένα ποσά και περιμένουμε βεβαίως τις αιτήσεις ένταξης στα συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις. Γραφειοκρατία. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Εκείνο που βλέπουμε τουλάχιστον αυτή την ώρα είναι ότι υπάρχει μια ανταπόκριση. Ήδη έχουμε προκηρύξει μέτρα μέχρι τώρα 1,7 δις. Υπολογίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου να πλησιάσουμε τα 3 δις. Αλλά εκεί όμως αυτό που θέλουμε εμείς να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος είναι ότι πλέον τα μέτρα, τα χρήματα αυτά να πάνε στην αγροτική δραστηριότητα. Δεν είναι βασική μας επιδίωξη σόν και καλά να απορροφήσουμε τα συγκεκριμένα χρήματα, όχι ότι δεν τα απορροφήσουμε, αλλά να πάνε εκεί που πρέπει. Και σας το λέω αυτό διότι μάλιστα χθες είχαμε μια συζήτηση και με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, στην οποία έχουμε εκχωρήσει το 37,5% των πόρων σε μια πολύ καλή συνεργασία. Γιατί και αυτοί πρέπει να βοηθήσουν και εμείς βεβαίως μέσα από την πολιτική που θέλουμε να υπηρετήσουμε, ξεκαθαρίζοντας μερικά πράγματα. Όπως δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε χρήματα για καμπαναριά, για πεζοδρόμια και για πλατείες. Φτάνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν υπήρχε ανάγκη στην επαρχία να υπάρξουν και τέτοιου είδους έργα, αλλά αυτή την ώρα η ανάγκη είναι να υπηρετηθεί η αγροτική δραστηριότητα. Υπουργέ, σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγή που έχει ζήτηση έξω και μπορεί να φέρουν λεφτά? Το πρώτο κομμάτι που επιδιώκουμε να στηρίξουμε είναι κυρίως η κτηνοτροφία. Και το λέω αυτό γιατί. Ποιο πρόβλημα είναι που δεν μπορεί να. Γιατί η κτηνοτροφία έχει την αιγοπροβατοτροφία αλλά και την αγελαδοτροφία, αλλά ειδικά η αιγοπροβατοτροφία έχοντας παραγωγή φέτα, έχοντας το κρέας που είναι ιδιαίτερα αυτά. Έχουν μια, θα έλεγα, ποιοτική υπόσταση που εύκολα μπορείς να τις προσθέσεις κάποια αξία και να καταστεί ανταγωνιστική στη διεθνή σκηνή. Φέτα είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να επιχειρείται από πολλές χώρες
να πλαστογραφηθεί, θα έλεγα, όσον αφορά το την... κερδίσαμε ή το χάσαμε. Είναι μια μάχη αέραγη, θα σας, μπορώ να σας πω, ότι όλες τις συμφωνίες συζητάμε και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να υπερασπιστούμε, το συγκεκριμένο προϊόν. Υπάρχουν συμφωνίες όπου πλέον έχουν κλείσει και η υπεράσπιση έχει μια ορισμένη πορεία. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα στις διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες να ανατρέψει καταστάσεις, αλλά δίνεται μια μάχη. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμη και αυτός ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί είναι ένας θόρυβος ο οποίος είναι μια τέλεια διαφήμιση, ιδιαίτερα το να βλέπετε να λένε προϊόντα στυλ ελληνικό, στυλ φέτας, όλο αυτό είναι έτσι και εμφανίζεται ακόμα και στην τιμή. Το πρωτότυπο. Από μια έρευνα που κάναμε, για παράδειγμα, στο Johannesburg, τι πουλιέται, ειδικά είναι επειδή είναι η Νότιος Αφρική έχει μια σχέση με την Ελλάδα, όπως και η Αυστραλία. Εκεί λοιπόν αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι επιχειρείται να πλαστογραφηθεί με μαϊμού έτσι, επιγραφές, λευκά τυριά τα ονομάζουν, τύπου φέτα. Και δίπλα όμως που πουλιόταν στα 45 τυριά ένα ελληνικό η φέτα, η τιμή της ήταν υπερδιπλάσια των άλλων. Και η ζήτηση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται, δίνουμε μάχες και πραγματικά προσπαθούμε ο όρος φέτα να είναι συνώνυμος, ταυτόσιμος με τη... Ο αριθμός των αγροτών έχει, είναι λιγότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Να σας πω ότι υπήρχε μια τάση μείωσης, υπήρχε, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι η τάση είναι τάση γύρανσης του πληθυσμού. Νέα παιδιά παίρνουν. Για αυτό λοιπόν προσπαθούμε και ένα από τα μέτρα του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης είναι να μπουν όσο γίνεται περισσότεροι νέοι σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε προκηρύξει ένα μέτρο. Έχουν ήδη δηλώσει περισσότεροι από αυτούς που ζητάμε από τους αγρότες. Είναι θέμα, θα έλεγα, ημερών να τελειώσει αυτή η διαδικασία εισόδου των συγκεκριμένων νέων αγροτών. Αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να λύσουμε ένα πρόβλημα που υπήρχε, που μας έρχεται από παλιά. Στους 10 νέους που έμπαιναν στην αγροτική δραστηριότητα, τον πρώτο, το δεύτερο χρόνο έφευγαν οι 9. Αυτό λοιπόν που είναι ζητούμενο σήμερα είναι να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε αυτόν τον κόσμο που μπαίνει μέσα στην αγροτική δραστηριότητα να παραμείνει. Η πλειοψηφία αυτών που μπαίνουν σίγουρα είναι διάδοχος κατάσταση των παλαιότερων αγροτών. Των γονιών τους, έτσι λοιπόν. Αν λοιπόν σε αυτούς μπορέσουμε και τους συνδέσουμε με σχέδια βελτίωσης, γι' αυτό ήδη στον προγραμματισμό μας είναι, πέραν αυτού που έχει καταθέσει ως δραστηριότητα, είτε την κληρονομή είτε την φτιάχνει από την αρχή, να τους δώσουμε, να τους εντάξουμε σε σχέδια βελτίωσης, να τους δώσουμε και άλλες δυνατότητες, όπως επιχειρείται αυτή την περίοδο να τους συνδέσουμε με, ένα στρατηγικό σχέδιο που έχουμε για τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, όπου πραγματικά η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και μεταποιητικές μονάδες οι οποίες αξιοποιούν πολύ τα συγκεκριμένα φυτά. Αυτά έχουν διαφημιστεί όμως, έχουν προηγηθεί ότι να, εκεί μπορεί να βγάζει λεφτά. Ναι, έχει ήδη, ας πούμε, έχει γίνει αντιληπτό και κυρίως γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Μεγάλη ζήτηση και από το εξωτερικό, αλλά και εδώ οι μονάδες που υπάρχουν είναι διαθέσιμες ακόμη και να συνάπτουν συμβόλαια με συγκεκριμένους αγρότες, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς για να προχωρήσουν αυτή τη διαδικασία. Μιας και μιλάμε για την ενίσχυση ενός κλάδου, υπάρχουν κάποιες έρευνες που να δείχνουν με βάση την κίνηση της παγκόσμιας αγοράς ποιοι τομείς θα έχουν ανάγκη έτσι ώστε να κατευθυνθούν λίγο πιο ορθολογικά? Κοιτάξτε. Γιατί κάποιες φορές έχουμε το φαινόμενο του κοπαδιού. Πάνε όλοι, πέφτουν σε ένα βάθος. Όταν βλέπουν ότι πάει καλά μία, πάνε όλοι μαζί. Ένα, δύο ή τρία χρόνια δεν πηγαίνει και τόσο γιατί μπουκώνει η αγορά, το λέω απλά. Και μετά σίγουρα δεν είναι εύκολο μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, δεν είναι εύκολο όλα αυτά τα πράγματα να τα βάλεις σε ένα προγραμματισμό. Αλλά εκείνο που τουλάχιστον εμείς έχουμε σε επιδίωξη είναι προϊόντα τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ελληνικότητα, με τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας, εκεί μπορείς πραγματικά να κάνεις τον προγραμματισμό σου. Δηλαδή αυτή την ώρα το ότι θέλουμε, για παράδειγμα,
να έχουμε ζωοτροφές είναι μία ανάγκη που οπωσδήποτε πρέπει να την υπηρετήσουμε μεταφέροντας και ενισχύσεις, θα έλεγα, προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί να μην υπάρχει εκεί όμως θα πρέπει να κάνουμε δυνατότητα για να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν, παρεμβάσεις, για παράδειγμα έτσι. Μία παρέμβαση είναι αυτό που είπαμε που έχει σχέση με το ενεργειακό. Δηλαδή αυτή την ώρα στη φυτική παραγωγή, για παράδειγμα, το μεγάλο κόστος είναι το κόστος ενέργειας. Είτε με πετρέλαιο είτε ηλεκτρικό. Εκεί λοιπόν τώρα μέσα από τα μέτρα που φέρνουμε, ένα σημαντικό είναι η δυνατότητα, ιδιαίτερα σε ομάδες παραγωγών, σε οργανωμένους αγρότες, να φτιάξουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκές μονάδες για να μπορούν να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για την ιδία κατανάλωση και ό,τι περισσεύει να μπει στο δίκτυο της ΔΕΗ. Είναι μια σημαντική παρέμβαση. Βέβαια, επειδή έχει ένα κόστος έτσι, η εγκατάσταση, γι' αυτό λέμε επιδοτείται, και μάλιστα επιδοτείται μπορεί να φτάσει, αν υπάρχει μια σύμπραξη, μέχρι και το 100% της δαπάνης. Ένα κόστος από την άλλη πλευρά, ας πούμε, παραγωγής υψηλός στη ζωική παραγωγή είναι ζωοτροφές. Ήδη αυτό που σας είπα, μεταφέροντας ενισχύσεις προς πρωτεϊνούχες χαφυτά, ενισχύουμε αυτή τη διαδικασία. Ή αυτό που κάνουμε με τις βοσκίσιμες σχέσεις, με τους βοσκοτόπους, όπου καταφέραμε, και πραγματικά σας το λέω, το καταφέραμε να εντάξουμε μέσα στις επιλέξιμες για βοσκίσεις σημεί ύλη εκτάσεις γύρω στα 8 με 9.000 στρέμματα δασικές εκτάσεις και με ξυλώδη βλάστηση, πλην της πόδους βλάστησης, μας λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και επιλεξιμοτήτων που υπάρχει ανάγκη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις η κτηνοτροφία, αλλά και παραγωγής ύλης για τη βόσκηση. Αυτά είναι σημαντικές παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής. Αυτό βοηθήσει με τους δασικούς χάρτες. Βοηθάει σε αυτή τη... Να σας πω τώρα, βάζετε ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι το ζήτημα που από τη μια μεριά έχουμε την ανάγκη και πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στη σύνταξη των δασικών χαρτών, διότι είναι και θεσμική υποχρέωση, αλλά και πρέπει οπωσδήποτε, γιατί είναι μια κίνηση που επιτέλους πρέπει να χαρτογραφηθούν οι συγκεκριμένες εκτάσεις. Από την άλλη πλευρά, επειδή... Επίσης είναι καλλιεργήσεις μέσα αυτές οι εκτάσεις. Καλλιεργήσεις μέσα αυτές οι εκτάσεις. Από την άλλη πλευρά μας δημιουργεί ένα πρόβλημα που πάρα πολλές από αυτές τις εκτάσεις, από αυτές τις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται δασικές εδώ και πολλά πολλά χρόνια, έχουν χάσει αυτό το χαρακτήρα, διότι η πλειοψηφία, παραδείγματος χάρη, των ελαιοκαλλιεριών που βρίσκονται ιδιαίτερα στις πλαγιές, στις ημιωρινές περιοχές, κάπου εκεί συγχέωεται η δασική περιοχή με την αγροτική περιοχή και συμπίπτουν. Όμως ήδη έχουμε μπει σε μια διαδικασία δέσμευσης, απλά δέσμευσης η οποία λέει ότι καμία έκταση ή καλλιέργεια η οποία συνδέεται με ενισχύσεις δεν θα χαθεί. Δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δέντρο. Αυτό όμως προϋποθέτει την υποβολή αντιρρήσεων, ετοιμάτων από τους αγρότες οι οποίοι φαίνεται, δείχνουν τα στοιχεία ότι έχουν επιπτώσεις, για να προχωρήσουμε στον αποχαρακτηρισμό και την ένταξη αποκλειστικά στη γεωργική δραστηριότητα των συγκεκριμένων εκτάσεων. Σε αυτό και από τη δική σας εκπομπή, αλλά και γενικά καλούμε τους αγρότες, διότι εάν φτάσουμε τέλος Ιουλίου και δεν έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, θα βρεθούμε μπροστά στην κύρωση των συγκεκριμένων δασικών χαρτών, που για μας πλέον δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί τις πληρωμές που θα κάνουμε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι θα βγει από την κύρωση, που σημαίνει θα υπάρχουν επιπτώσεις στις ενισχύσεις. Με την κατάργηση της ΑΤΕ, δεν είναι πιστωτικό εργαλείο. Αυτό ποιος το είχε αναλάβει τώρα? Η κατάργηση της ΑΤΕ στέρισε και τον αγροτικό χώρο από συγκεκριμένο πιστωτικό εργαλείο. Δεν έχει ακόμη το δικό του πιστωτικό εργαλείο. Ποιος θα το φτιάξει αυτό? Ποιος θα το φτιάξει? Ήδη έχουμε ξεκινήσει μία συνεννόηση, έχουμε υπογράψει μνημόνια με όλο το συστημικό τραπεζικό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μία συμφωνία η οποία θα χρησιμοποιεί την βασική ενίσχυση που
παίρνει κάθε χρόνο ο αγρότης το 80% της βασικής ενίσχυσής του, θα την χρησιμοποιεί ως εγγύηση για να παίρνει μέσα από την κάρτα του αγρότη το συγκεκριμένο ποσό 6-7 μήνες πιο μπροστά, για να μπορεί αυτό να το χρησιμοποιεί για την κάλυψη κυρίως δαπανών εισρωών, φυτοφάρμακα, λιπάσματα. Αυτό το πράγμα θα τον βοηθήσει και να έχει μια ρευστότητα, η οποία ρευστότητα οπωσδήποτε συνοδευόμενη με την εγγύηση πληρωμής θα σημάνει ότι θα έχει ένα πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Ήδη άρχισαν τράπεζες να προσφέρουν ακόμη και μηδενικά επιτόκια για ένα χρονικό διάστημα για να μπουν σε αυτή την τμήμα που... Βεβαίως, αποκλειστικά τμήματα έχουν οι τράπεζες που ασχολούνται με αυτό το θέμα, ούτως ώστε και να υπάρξει μια ρευστότητα στον αγρότη και κυρίως θα έχει ένα κέρδος μεγάλο, διότι αγοράζοντας τις μετρητής ιδιαίτερα εφόδια, φυτοφάρμακα κτλ. Που είναι, έχουν και αυτά το κόστος τους, τουλάχιστον μια έκπτωση της τάξης. Όχι μόνο κόστος, έχουν πολύ υψηλό κόστος. Ακριβώς. Και αυτό ανεβάζει το κόστος. Άρα λοιπόν μια πρώτη παρέμβαση μείωσης του κόστους. Κόστος είναι το ενεργειακό, δηλαδή είτε το αγροτικό πετρέλαιο είτε το ηλεκτρικό ρεύμα. Το άλλο είναι τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα. Ακριβώς. Και τα σπόρια. Είναι, είναι χώροι στους οποίους πραγματικά έχουμε μείνει πίσω, πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εδώ στα φυτοφάρμακα συσκευασία γίνεται, δεν υπάρχει καμία τίποτα άλλη. Βεβαίως. Άρα λοιπόν ένα θέμα πολύ σοβαρό μας απασχολεί, όπως επίσης μας απασχολεί πάρα πολύ η λειτουργία των λιπασμάτων. Η βιομηχανία λιπασμάτων. Υπάρχει μια βιομηχανία με μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία της στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση στην οποία πρέπει οπωσδήποτε. Αυτά έχουν κλείσει. Είναι τα λιπάσματα τραπεζόνας. Ναι. Αυτά έχουν κλείσει. Λέμε τώρα για τα λιπάσματα Καβάλας, όπου εκεί υπάρχει μια εκκρεμότητα και πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί για να συνεχιστεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα, διότι πραγματικά την έχουμε ανάγκη. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι με την κάρτα του αγρότη, έστω στις εισρωές, θα έχει μια έκπτωση της τάξης του 10-15% οπωσδήποτε. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Και νομίζω ότι με τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν, τις φορολογικές, δύσκολα θα γίνουν ανταγωνιστικά. Αν δηλαδή τα ελληνικά λιπάσματα είναι πιο ακριβά από την εισαγωγή, δεν θα υπάρχουν. Θα σας πω. Έχετε ένα, εν μέρει ένα δίκιο. Και εδώ θα ήδη, ας πούμε, τηλεθεατή, αυτό που καταφέραμε προχθές. Θα πω στον τηλεθεατή μας από τα Χανιά που λέει ότι έτσι όπως πάει η γεωργία με τους φόρους που έχουν μπει, που βάλανε, εννοεί προφανώς και η δική σας κυβέρνηση και οι προηγούμενες, στο τέλος δεν θα εισπράξουν τίποτα. Ούτε εκείνοι, αλλά δεν θα εισπράξουν κυρίως οι αγρότες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να προσεγγίσω τη συγκεκριμένη άποψη. Απλά να σας πω ότι είχαμε μία παρέμβαση η οποία μέσα από τις διαπραγματεύσεις πέστε το ότι εμείς λέμε καταφέραμε, το πραγματοποιήσαμε. Το ΦΠΑ που είχε πάει στο 24% γενικά στον αγροτικό χώρο πήγε στο 13%. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση, μείωση στο κόστος. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα που υπάρχει στον αγροτικό χώρο? Ξέρετε, με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τουλάχιστον αυτά που δείχνουν, ότι δηλώνονται τα αντίστοιχα εισοδήματα. Όντως αυτό που το λέω, το έχω πει πολλές φορές, το 95% των αγροτών δεν έχει φορολογική επιβάρυνση, διότι δηλώνει εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι το υπόλοιπο 5% που όντως έχει, έχει επιπτώσεις δυσμενείς φορολογικές, είναι αυτό το οποίο, στο οποίο αντιστοιχεί το 50% της αγροτικής παραγωγής. Διότι ναι μεν έχουμε αγρότες οι οποίοι δηλώνουν ένα εισόδημα, αλλά είναι μικρό το εισόδημα και ύστερα η αγροτική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα την οποία όποιος δεν έχει εισόδημα στην επαρχία ασχολείται. Εκεί όμως μιλάμε τώρα εμείς, γιατί πραγματικά αυτούς θέλουμε, αυτό το 5% που έχει αυτή την παραγωγή, να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε, ούτως ώστε να μην έχει τις επιπτώσεις, γιατί επιπλέον είναι και ένα ποσοστό το οποίο, επειδή ασχολείται με την εμπορία, με εξαγωγές, κάνει τη διακίνηση των προϊόντων, είναι και συνεπής όσον αφορά όλα που έχουν σχέση με την αγροτική δραστηριότητα, με, από την τήρηση βιβλίων, εσόδων, εξόδων, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα
μπαίνει σε μια διαδικασία και φορολογείται πραγματικά, είναι δυσβάστακτο σε σχέση με τους υπόλοιπους αγρότες, αλλά κυρίως εγώ λέω δυσβάστακτο γιατί πρέπει αυτούς να τους βοηθήσουμε για να μπορούν να είναι στην διεθνή αγορά ανταγωνιστική. Με τα αγροτικά χρέη και κόκκινα δάνεια υπάρχουν εκεί. Δέστε τώρα γιατί μιλήσατε πριν για την αγροτική. Δέστε τι συνέβη. Όταν μεταφέρθηκε το καλό κομμάτι στην συγκεκριμένη τράπεζα, το καλό κομμάτι ακολουθήθηκε με τις καλές και ενήμερες οφειλές. Δεν πήγανε ληξιπρόθεσμες οφειλές και βεβαίως πήγανε και οφειλές οι οποίες είχαν την εγγύηση του Δημοσίου. Οι υπόλοιπες οφειλές μεταφέρθηκαν στην κακή τράπεζα, στον εκαθαριστή. Και σήμερα, μετά από πόσα είναι, 6 χρόνια περίπου, υπάρχει εξής εικόνα. Αυτές οι οφειλές που είναι που αφορούσαν την καλή τράπεζα, μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα, έχουν αυτή την ώρα περίπου 20% κόκκινα δάνεια, δηλαδή αυτά που είναι ληξιπρόθεσμα πέραν των 90 ημερών. Είναι σε μεγάλα ποσότητα δάνεια αυτά. Αυτά λοιπόν είναι το 20%, είναι περίπου, επειδή είναι γύρω στα 2,5 δις οι οφειλές γενικά στο τραπεζικό σύστημα, είναι περίπου στα 500 εκατομμύρια. 20%. Σε όλη την παραγωγική δραστηριότητα τα κόκκινα δάνεια είναι υπερδιπλάσια, 40-45%. Άρα δηλαδή είναι καλή εικόνα, καλή εικόνα, υπάρχουν ληξιπρόθεσμα μέσα στην κρίση που βιώνουμε, έτσι θα είχαμε αυτές τις επιπτώσεις. Αλλά εκεί είναι 20%. Ξέρετε πόσα είναι στην κακή τράπεζα, στον εκαθαριστή? Το 99,99%, 3,5 δις. Και το πρόβλημα που έχουμε και αυτό που μας απασχολεί αυτή την ώρα και τον εκαθαριστή και τον εκπρόσωπο της Τράπεζας Ελλάδας, είναι πώς αυτές οι οφειλές που έχουν σχέση με τις περιουσίες, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις στον αγροτικό χώρο, έχουν σχέση με δραστηριότητα παραγωγική η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί. Εξακολουθεί να λειτουργεί. Πώς λοιπόν η οποιαδήποτε παρέμβαση που θα κάνουμε δεν θα θανατώσει ούτε ελάχιστη από την παραγωγική δραστηριότητα του αγροτικού χώρου. Αυτό... Διότι μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να συνεχίσουμε να παράγουμε, Πόσο κόσμο είναι δάνεια αυτά τα κόσμια? Κοιτάξτε, εγώ σας λέω ότι είναι περίπου 35.000 αγρότες και είναι περίπου γύρω στους 600 συνεταιριστικές, συνεργατικές οργανώσεις. Αυτή λοιπόν τώρα η περιουσία, αν δεν κάνουμε κάποια κίνηση να την διαχωρίσουμε από τη διαδικασία της εκαθάρισης, κινδυνεύουμε να τη χάσουμε, κινδυνεύουμε να απαξιωθεί, κινδυνεύει... Την επιδιώκουν μια λύση, να γίνει κάποια ρύθμιση και να μείνουν ζωντανές πηγές αυτές. Μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τουλάχιστον αυτή τη συνεννόηση που κάναμε, η φράση που σας είπα, να μην θανατωθεί η οικονομική δραστηριότητα των συγκεκριμένων μονάδων, είναι και μια φράση η οποία έχει υποθεί από τους αρμόδιους που έχουν την ευθύνη. Είναι ζωντανές τώρα? Είναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τι θέλουμε εμείς? Να μείνουν ζωντανές υπηρετώντας την λειτουργικότητα και μόνον. Δηλαδή, αν μπορούν να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους, να συνεχίσουν να παράγουν, θέλουν να παράγουν. Βεβαίως υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες είναι βιώσιμες. Παρότι είναι στον εκαθαριστή, μπορούν και λειτουργούν ανταποκρινόμενοι στις υποχρεώσεις τους. Όμως η πλειοψηφία, που σας είπα, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία. 30.000 είπατε. Βέβαια, 35.000 και γύρω στις 600. Με πόσο το ποσό των κόκκινων δανείων που έχουν? Σας είπα ότι είναι περίπου 3,5 δις. Σε περίπου το σύνολο όλων. Η αγροτική έπρεπε να πουληθεί? Όχι. Γιατί πουλήθηκε? Όχι.
Οι όλοι μας, εμάς τότε που ήμασταν αντιπολίτευση και, και που γνωρίζαμε ιδιαίτερα, είχαμε αποδείξει τότε ότι κακώς έγινε αυτή η εκτίμηση της κατάστασης της Αγροτικής Τράπεζας και οδηγήθηκε σε μια διαδικασία τουλάχιστον που δεν ήταν και υποχρέωσή μας εκείνη την ώρα να γίνει. Η μείωση του αφορολογίου έχει πρόβλημα στους αγρότες. Να σας πω, με βάση τα στοιχεία, θα είναι ελάχιστος ο κόσμος ο οποίος θα επιβαρυνθεί, άντε αυτό που σας λέω το 95 να γίνει 93, να γίνει 90. Όμως το πρόβλημα, αυτό που σας είπα προηγούμενα, θα εξακολουθεί να υπάρχει στο σημείο που υπάρχει και σήμερα. Έχει μια μείωση από τις, πέραν από το φορολόγητο αντί 22 που ήταν, πήγε στο 20. Θα υπάρχει μια μικρή ελάφρυνση σε σχέση βεβαίως με τα τελευταία μέτρα στο προηγούμενο πολυνομοσχέδιο. Εδώ οι τηλεθεατές βάζουν πιο συγκεκριμένα πράγματα. Λέει το να παίρνει το βερίκοκο 30 λεπτά είναι ντροπή. Ποιο νέο θα το καλλιεργήσει με τέτοια κίνητρα. Ενώ ο έτερος πάλι για το ίδιο θέμα λέει 18 λεπτά. Και μάλιστα λέει ότι έχει και βερικοκές τις οποίες θα τις κόψει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα για το βερίκοκο ή αν είναι ένα γενικότερο θέμα. Έχει φέτος πραγματικά το βερίκοκο. Υπάρχει μια παραγωγή καλή, αλλά έχει πέσει η τιμή, του. Ναι. Υπάρχει εισαγόμενο βέβαια. Ελεύθερη αγορά, κυρίως σε γειτονικές χώρες. Είναι σε χρόνους που δεν έχουμε εμείς παραγωγή. Γι' αυτό ο βασική στόχευση είναι να έχουμε τέτοιες ποικιλίες που τουλάχιστον σε ένα διάστημα 2-3 μηνών να έχουμε παραγωγή. Κοιτάξτε. Τώρα οι βερικοκές είναι δέντρα, δεν μπορούν να έχουν. Βεβαίως. Υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες οριμάζουν μετά από 10 μέρες. Ναι, μετά από. Θες να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν έχεις μια παραγωγή η οποία σου έρχεται μέσα σε μια εβδομάδα, δεν είναι εύκολη. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν δίκιο, αλλά σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη η παρέμβαση πάνω στις τιμές. Εδώ ο κύριος Δημήτρης βάζει ένα, νομίζω, επίσης ενδιαφέρον θέμα. Πότε θα αρχίσουν οι έλεγχοι των παράνομων ελληνοποιήσεων πρόβειου κρέατος και γάλακτος από βαλκανικές χώρες. Αυτή την περίοδο ειδικά δέχεται μια επίθεση ελληνοποιήσεων ο χώρος του γάλακτος και του κρέατος. Και έτσι. Δηλαδή παράνομες είναι αδικαιολόγητοι. Παράνομες. Αποτελωνία. Παράνομες. Τι κάνουμε τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι σήμερα, ας πούμε, είχαμε μια σύσκεψη στο Υπουργείο ότι πρέπει να κατευθυνθούμε σε συγκεκριμένους ελέγχους και αυτοί που μας ακούνε τώρα θα έχουμε τις επόμενες μέρες συγκεκριμένους ελέγχους. Αλλά αυτό που κάνουμε ιδιαίτερα είναι ότι φέρνουμε ένα σχέδιο νόμου. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Πιστεύω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει στην Επιτροπή. Με ένα σχέδιο νόμου για το οποίο όμως πήραμε και την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορείς, επειδή υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική, δεν μπορείς να κάνεις κινήσεις χωρίς την άδειά τους. Φέρνουμε λοιπόν ρύθμιση η οποία στο γάλα, σε όλες τις συσκευασίες, σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, θα αναγράφεται σε ευκρινέθερο σημείο η χώρα άρμεξης του συγκεκριμένου γάλακτος. Mm-hmm. Όπου λοιπόν ο Έλληνας καταναλωτής θα ξέρει ότι αυτό που αγοράζει είναι ελληνικό και είναι διατεθειμένος και 5 λεπτά παραπάνω να πληρώσει και βεβαίως επειδή και η ποιότητά του είναι καλή να το πάρει. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε θα εφαρμοστεί υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει και ένας έλεγχος σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον καταναλωτή. Μάλιστα. Την ίδια ώρα υποχρεώνουμε και τους χώρους που πουλιέται κρέας, μιλάμε για τους κρεοπολία, μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ, να αναφέρεται μέσα στην ταμιακή μηχανή η χώρα προέλευσης του συγκεκριμένου κρέατος. Είναι μια παρέμβαση η οποία αντιμετωπίζει ένα κατά μεγάλο μέρος της ελληνοποίησης, αλλά και πάλι και εκεί έχοντας έναν έλεγχο που ξεκινάει ουσιαστικά από τα σύνορα μέχρι τον πελάτη. Σύντομα, η κλιματική αλλαγή θα έχει επιπτώσεις. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει επιπτώσεις και έχει φέρει επιπτώσεις ιδιαίτερα σε βάρος της γεωργίας.
ιδίως στο κομμάτι της ανθοφορίας της καρπόδεσης. Αν λίγο χαλάσει εκείνη την περίοδο ο καιρός και βλέπετε τι καταστάσεις ζούμε. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με τις ελιές αυτό. Έχουμε ένα πρόβλημα. Φέτος πήγε καλύτερα. Όχι, πάλι προβλήματα είχαμε. Είχαμε με τις ελιές, τώρα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, με κεράσια, με μήλα, με αχλάδια και τέτοια. Εκεί όμως τώρα, επειδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται αλλεπάλληλες συζητήσεις και όντως εκεί που η γεωργία ήταν κατηγορούμενη για τις επιπτώσεις της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, η γεωργία αυτή την ώρα έχει αποδειχθεί ότι έχει επιπτώσεις σε βάρος της. Mm. Και βεβαίως από τις επιπτώσεις σε βάρος της και την διαπίστωση μέχρι την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει αν μπορεί να δώσει συγκεκριμένες ενισχύσεις και συγκεκριμένα κονδύλια, οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Οι χρόνοι που παίρνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρόνοι που καθυστερούν. Άρα λοιπόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς και το ξέρουν όλοι οι αγρότες είναι ότι αν στοιχειοθετούμε ότι έχουμε μία απώλεια εισοδήματος από τις συγκεκριμένες επιπτώσεις, τότε συντάσσεται ένας φάκελος, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αποδεικνύουμε με στοιχεία ότι υπάρχει μια απώλεια εισοδήματος, εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τα πληρώσουμε όμως το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Λογιστήριο του κράτους να μας εγκρίνει. Αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, υπάρχουν ή όχι. Τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προφύλαξη υπάρχει, μεταπροφύλαξη όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Μόνο αποζημίωση είναι η καταστροφή. Το έχουμε ξαναπεί ότι ειδικά η αγροστική δραστηριότητα, η φυτική παραγωγή είναι μια ξεσκέπαστη δραστηριότητα, η οποία υφίσταται όλες τις επιπτώσεις όταν έρχονται. Mm. Εδώ τώρα δεν είναι ακριβώς δικό σας το ερώτημα, αλλά μιας και να το πούμε, ότι παίρνει επιδότηση από ελιές. Να κάνει τα χαρτιά του για σύνταξη, θα τη χάσει. Να σας πω, εάν είναι συνταξιούχος αγρότης, βεβαίως τα δικαιώματά του να τα. Μάλιστα είναι η τελευταία μέρα. Έτσι. Να τα ασκήσει, να υποβάλει την αντίστοιχη δήλωση, δεν θα έχει επιπτώσεις στη σύνταξή του, απλά αυτό το εισόδημα που θα έχει από την συγκεκριμένη δραστηριότητα θα προστεθεί στο εισόδημά του και βεβαίως θα κάνει χρήση του αφορολογήτου, οπότε και αυτό ένα μεγάλο μέρος δεν θα υπολογιστεί. Αν είναι όμως συνταξιούχος από άλλο χώρο, τότε ενδέχεται το εισόδημά του από την αγροτική δραστηριότητα να του δημιουργήσει πρόβλημα. Θα ρωτήσω σύντομα, τι θα κάνετε με το δικό φόρο κατά ένα άλλο συγκρασίου. Έχει δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός, έχουμε συνεννοηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, μέχρι τέλος του χρόνου θα καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, διότι δεν μας απέδωσε αυτά που περιμέναμε, αλλά και επιπλέον δεν θέλουμε ένα χώρο όπως είναι ο χώρος του κρασιού που πρωτοπορεί σε δυνατότητες και έχει εξαγωγές και πραγματικά προσφέρει πολλά. Ο υλικός, θα έλεγα, χώρος είναι για κατάργηση. Είναι για κατάργηση. Τώρα το πώς θα αντικαταστήσουμε το συγκεκριμένο είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Θα δούμε, μπορεί να προέλθει και μέσα από τον αγροτικό χώρο από άλλο προϊόντα. Επίσης ένα ερώτημα είναι οι αγρότες που πουλάνε τα προϊόντα με πολύμινες επιταγές. Τι θα κάνουν, μπορεί να γίνει κάτι ότι να πληρώνεται η έγκυρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα μία ιδιαιτερότητα. Ενώ υπήρχε σχετική οδηγία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέφερε χρόνους για να πληρώνονται τα προϊόντα τα αγροτικά, αυτή η οδηγία ναι μεν εφαρμοζόταν, αλλά άφηλε ένα παραθυράκι το οποίο έλεγε ότι εκτός αν οι συμβαλόμενοι συμφωνήσουν διαφορετικά. Με αποτέλεσμα να εξοδετερώνεται η οδηγία και να έχουμε για προϊόντα, παραδείγματος χάρη, ανάλωση σε 7 μέρες, να έχουμε επιταγές 7 μηνών, 10 μηνών, 12, ακόμη και ανοιχτές επιταγές. Με αποτέλεσμα δηλαδή τα διάφορα σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα, να έχουν μια δυνατότητα να ιδρύουν καταστήματα και να έχουν ρευστότητα σε βάρος των αγροτών. Οι βασικοί τροφοδότες σε ρευστότητα σήμερα του χώρου αυτού είναι οι αγρότες. Είπαμε λοιπόν τώρα ότι θα ρητά αναφέρεται στη ρύθμιση που φέρνουμε και αυτή μαζί με την υποχρεωτική αναγραφή 30 έως 60 μέρες ο χρόνος πληρωμής των νοπών ευπαθών προϊόντων με ποινικές συνέπειες κυρίως για τον έμπορο ή τον αγοραστή αν δεν τηρηθεί, βεβαίως και
για τον αγρότη, εάν περάσουν οι 10 μέρες από τη λήξη και δεν ενημερώσει, τότε λοιπόν θα έχει και αυτός τις επιπτώσεις. Προσπαθούμε βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα τέτοιο μέτρο θέλει οργάνωση από πλευράς του αδυνάτου που είναι στην προηγουμένη περίπτωση ο αγρότης. Έχουν δημιουργηθεί πολλές αλυσίδες με ανάδικο. Ναι. Και είναι μια καινούργια εξέλιξη, όπως είχαμε τις αλυσίδες στο γάλα, έτσι έχουμε τις αλυσίδες στο μανάβικο κάπου. Το γάλα αυτό με το που πηγαίνει αυτό με τους πολιτείς. Τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Αντιπαρέρχονται τα σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και διάθεση του πολίτη να πάει να ψωνίσει. Αυτή η ιστορία με τον πολιτή τον αυτόματο. Μέτρησε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πολυβόλο είσαστε στις απαντήσεις. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος. Αύριο το πρωί κοντρανιού στα περίπτερα. Κοντρανιού.gr για 24 ώρια ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.